κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι έγινε με τη φέτη της Χορδάς στον Αντένα, τελευταία μέρα στον Αντένα. Και για το επαγγελματικό της μέλλον, bye bye Αντένα, είπε η φέτης Χορδάς σήμερα. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε το όλο πράγμα. Πάμε να πιάσουμε το σύριαλ. Θέλω να συνεχίσω να σας φτιάχνω τη διάθεση. Γιατί εδώ στην εκπομπή με το Λιάγκα δεν σας φτιάχνω τη διάθεση. Σας παίρναμε φόνους, εγκλήματα, παιδεραστές και όλα τα άλλα. Εγώ θέλω να μη φέει της χαράς. Αυτό άφησε να νοηθεί. Η μη φέει δική σας. Η φέη που θέλει τη μαγειρική. Τη η φέη μόδα. Που θέλει τη μόδα. Το μασάζ. Το μενικιούρ, το πετικιούρ. Αυτά θέλει. Το μαλάκι. Το δοντάκι. Το μακιγιάζ. Ανάλαφρα. Θετική όμορφα. Ενέργεια. Λύσεις. Ανέμελα. Αυτά θέλει το κορίτσι. Και τάπε. Και τάπε. Πάμε πρώτα. Πάμε πρώτα. Να δούμε τα υπονοούμενα. Πάμε πρώτα να δούμε τα υπονοούμενα του Λιάγκα στη φέη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραίο φόρεμα, με λουλούδια. Άξι. Δεν είναι και αυτό που φόρεσες την πρώτη μέρα στην εκπομπή. Δεν έβαλα το ίδιο, έβαλε τις νέες κολεξιών. Ντόλτσε καμπάνε νομίζω. Αυτό ξέρεις. Προετοιμάζεσαι για τα της μόδας. Πώς είστε. Μάλιστα, μια χαρά. Μια χαρά. Θα μαγειρέψω και σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Πού ξέρουμε ότι είναι ο Λιγνάδης εκεί. Ξέρουμε ότι είναι το κελί του Λιγνάδη, ρωτήσαμε. Ότι μέσα σε αυτό είναι ο Λιγνάδης. Είναι το κελί που κοιμάται ο Λιγνάδης. Δεν ξέρω αν είναι μπροστά τώρα στην ώρα που τραβάει το βίντεο ή αν τραβάει εκείνος. Μπορεί να είναι έξω εκείνος. Είναι πάντω το κελί που κοιμάται ο Λιγνάδης αυτό. Είναι συγκρατούμενη αυτή η κυρία. Είναι αυτή που ανέφερε πριν ο Τεριάκης. Ο Έλληνας που είναι για τα ναρκωτικά παίζει μπουζούκι και ο Έλληνας που είναι για τις ληστείες τραγουδάει. Αυτός με τα άσπρα πόδια που δεν έχει μελανίνη πολύ. Πρέπει να κάνουμε, να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μία μέρα. Ο άλλος πάντως που τραγουδάει κρατάει και τους στίχους. Δεν έχουμε κοπεί αύριο Σάββατο γι' αυτό. Κρατάει. Έλα, Βαγγέλη. Θα κάνουν κομπανία, φαντάζομαι. Προετοιμάζεσαι για τη μόδα. Εντάξει, σιγά τα υπομονούμενα βέβαια. Ναι. Τα γελάκια και μόνο. Τελευταία ημέρα της Face. Πάμε να δούμε πώς το κορίτσι έκλεισε και τι είπε για τη νέα εκπομπή που θα κάνει στο Sky. Για πάμε. Μια χρονιά φτάνει στο τέλος της. Μια ιδιαίτερη χρονιά. Εγώ θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τη Face πάνω απ' όλα. Να ευχαριστήσω τον Αντένα και κυρίως τους ανθρώπους που δούλεψαν πολύ σκληρά για αυτή την εκπομπή. Ξέρετε, εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι στην τηλεόραση, καμιά φορά στην πορεία χανόμαστε αυτό που λέμε στη μετάφραση. Δηλαδή, χάνουμε τη σπίθα στο μάτι, τη σπίθα για ρεπορτάζ, τη σπίθα για διάκριση, τη σπίθα για επιτυχία. Και καμιά φορά αυτή τη σπίθα τη βλέπουμε σε νεότερους συναδέρφους. Και εγώ φέτος την είδα σε αυτή τη δημοσιογραφική ομάδα, σε όλη την ομάδα παραγωγής ανθρώπων, τεχνικών που απάντησαν αυτή εδώ την εκπομπή. Και αυτή η σπίθα μου έδωσε έτσι μια νέα πνοή, μια νέα δύναμη και θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω όλους γιατί δώσανε ό,τι καλύτερο μπορούσανε και αυτή η εκπομπή φέτος ήταν μια επιτυχημένη εκπομπή. Και γι' αυτό να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που πραγματικά στήριξαν πάρα πολύ αυτή εδώ την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Καλό καλοκαίρι. Όπως ξέρετε δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Θα ήθελα μόνο ένα λεπτό για να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Ένα λεπτό μέσα στο οποίο δεν μπορώ να περιγράψω αυτά τα 9-10 χρόνια στην οικογένεια του Αντένα. Θα συγκρατηθώ γιατί μου ήρθε στο μυαλό μου χθες η γιαγιά μου, κυρία Γλαία, η οποία μου έλεγε το εξής. Εγώ σε βλέπω όταν ήταν στη ζωή, σε βλέπω γιατί χαμογελάς και λάμπεις και μου φτιάχνεις τη διάθεση. Και όταν κλαις πουλάκι μου, σε τόσο άσχημη, δεν μπορώ. Άμα έχεις μούτρα, δεν θέλω να σε βλέπω. Οπότε, με χαμόγελο θέλω και με ευγνωμοσύνη να κλείσει αυτή τη τηλεοπτική σεζόν. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια του Αντένα, γιατί είναι οικογένεια, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά σε αγκαλιάζουν. Θα ξεκινήσω από την πρώτη στιγμή, από κάποια στελέχη που μου έρχονται στο μυαλό, να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Λάτσιο.
να ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Καλημέρη, όλα τα στελέχη που ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, τον Αντώνη Μεταξά που είναι εδώ, που είναι ο καλύτερος εμπορικός διευθυντής που υπάρχει. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον άνθρωπο που είναι δίπλα σε όλους, ό,τι και αν συμβεί. Είναι ο πρόεδρος του Ομίλου Αντένα, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος Θοδωρής Κυριακού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη μέχρι και την τελευταία στιγμή. Να ευχαριστήσω αυτή την ομάδα. Σας κοιτάζω στα μάτια τις τελευταίες μέρες και πραγματικά σας ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες που έχουν περάσει από αυτή την εκπομπή. Μπορεί τώρα να βρίσκονται σε άλλα κανάλια, αλαία μου. Δεν έχει καμία σημασία γιατί οι σχέσεις είναι αυτές που μένουν και αυτό που στο τέλος όλες μας τις δουλειές που μένει είναι, είναι μια αγκαλιά. Περικλή, Χρύσα, τη δική μου ομάδα. Είμαι σίγουρη ότι ξεχνάω πολλούς. Λιτσάκι μου, γλυκό. Χθες κοιτούσα τη Λίτσα και δεν άντεχα. Να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Εγώ θέλω να συνεχίσω να σας φτιάχνω τη διάθεση. Αυτό μόνο. Καλό καλοκαίρι, σας αγαπώ πολύ. Μάλιστα, κλάματα, δεν θέλω να έχω μούτρα. Της έλεγε η γιαγιά της και γι' αυτόν τον λόγο δεν θέλω να έχω μούτρα. Άρα σημαίνω ότι στην εκπομπή είχε μούτρα. Υπήρξαν προβλήματα. Θέλω να συνεχίσω να σας φτιάχνω τη διάθεση. Να ευχαριστήσω τη δική μου ομάδα. Άρα βλέπουμε ότι είχαν δημιουργηθεί και τα στρατόπεδα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή με στήριξε ο κύριος Κυριακού. Γιατί αυτή ήταν η τελευταία στιγμή. Έτσι. Επιβεβαιώνει στο 100% την αποχώρησή της από τον Αντένα. Αρχικά αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες φυσικά την ανακοίνωση του Sky. Εκτός από πρόπτου κιόλας. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Κι άλλο λες. Δηλαδή μπορεί το Star να πει. Πάντως στην Ελλάδα θα πάει ένα άλλο κανάλι. Ναι. Ή το Star ή το Sky. Μέχρι στιγμής είναι κοντά στο Sky. Αλλά είχε και ένα συμβόλαιο έτοιμο από το Star. Σταμάτησε να ακούγεται το Star. Και ακούγεται τώρα ξεκάθαρα μόνο ο Sky. Τα πάντα ανατρέπονται βέβαια. Που το Star ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν το έχει ανακοινώσει μετά από τις δηλώσεις Κουτσελίνη. Έτσι, έτσι ακριβώς, γιατί πήγε η Κουτσελίνη εκεί. Και μάλιστα βγήκε μπροστά και πανηγυρικά έλεγε και ναι και ναι. Και ναι, ναι, αλλά. Και ναι, αλλά. Υπάρχουν και το αλλά. Αλλά. Πάντως, αυτό που θέλει να κάνει Σκορδά είναι, ξαναλέει, να σας φτιάχνουν τη διάθεση. Που σημαίνει ότι στην εκπομπή που θα ετοιμάσει να κάνει στο επόμενο κανάλι που θα είναι Sky ή Star ή με λιγότερες ελπίδες πλέον το Star πιθανότητες έτσι. Είναι να είναι μια εκπομπή όπως θα θέλει η ίδια, άκρος ψυχαγωγική με πολύ λίγο το κομμάτι της ενημέρωσης έως και καθόλου. Να πούμε ότι θα ξεκινήσουν διάφορα καινούργια reality στην τηλεόραση του Sky. Που σημαίνει ότι θα έχει πολύ υλικό για να ασχολείται. Σημαντικότατα. Και γι' αυτόν τον λόγο και θέλουμε και μεσημεριανή ζώνη με ένα πρόσωπο το οποίο να είναι αγαπητό στους τηλεθεατές. Μένουμε εδώ να συμβηθούμε καλή επιτυχία. Εμείς θα είμαστε εδώ. Εμείς δεν κλείνουμε. Η εκπομπή μας θα παραμείνει. Θα είμαστε μέχρι και τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα κοντά σας και θα επιστρέψουμε στα μέσα του Αυγούστου. Θα λήξουμε. Είτε εσύ, άλλοι 8 Ιουλίου. Βέβαια. Μας αποχαιρετάνε. Θες και εσύ, θες να πας διακοπές και εσύ πήγαινε. Απλώς θα πας, είναι μόνιμες. Εδώ λοιπόν, για να μην πάμε μόνιμες διακοπές. Πάμε λοιπόν, καλό είναι. Η πρώτη με 17 που θα λείπουμε. Μια χαρά είναι γι' αυτό. Πάμε λοιπόν. Όπως πάντα, πρώτη ανοίγουμε έτσι τη σεζόν. Εδώ η εκπομπή μας είναι ημερομηνίες, στο περίπου τα λέμε τώρα. Φωνάζει η Σμίνη Ράλη εκεί. Τις καλά με τα μπάνια. Η Σμίνη Ράλη φώναζε, γιατί εγώ είμαι μακριά, εσύ είσαι κοντά. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, πάμε να πούμε καλή επιτυχία. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλο το παρασκήνιο αυτό στον Αντένα. Το αυτό που σχολιάστηκε εντόνως ήταν ότι η Φέη επέλεξε να κλείσει την εκπομπή
όχι ανάμεσα στους συνεργάτες της, αλλά απομακρυσμένη, να δούμε το βίντεο, απομακρυσμένη Φέη, όχι δίπλα στους συνεργάτες της, από απόσταση, από απόσταση, ούτε κοντά στο Λιάγκα, ούτε κοντά στην υπόλοιπη ομάδα. Για να μην δώσει το στίγμα. Κοιτάξτε, απομακρυσμένη. Γιατί το λες. Επάνω στον πάγκο. Η Φέη κάθε κίνηση που κάνει είναι μελετημένη. Σίγουρα. Δεν θέλει να δώσει το στίγμα δηλαδή. Το στίγμα είναι. Εγώ από εδώ, γεια σας. Έφυγα. Εσύ είστε από εκεί. Εσύ είστε από εκεί. Ούτε είδαμε μία αγκαλιά. Τίποτα, δεν είναι. Της Φέης με τον Γιώργο. Σιγά μου κάνουν αγκαλιά αυτοί οι δύο. Εντάξει, συνεργάτες είναι και έχουν μαζί και δύο παιδιά. Ναι, αλλά σκοτώνονταν, δεν φίλε. Δεν έχει σημασία για το τηλεοπτικό θεαθήνε και μόνο θα μπορούσε να κρατήσει τα προσχήματα. Από τη μία βέβαια είναι και καλό γιατί είναι και ειλικρινής. Ναι. Δεν σε γουστάρω και κάθομαι έτσι εδώ. Θα κάνω αυτό που γουστάρω, αυτό που νιώθω. Έτσι ακριβώς. Αυτό και καλό βέβαια απ' την άλλη γιατί δείχνει ότι είναι ειλικρινής. Και αληθινή. Και στο κοινό της και στον εαυτό της. Μόνη της. Επάνω στον πάγκο της κουζίνας. Η άλλη μαζί. Εκείνη χώρια. Πώς είναι την πανδημία. Θα τον ψωριάρει. Βες την, όλοι μαζί και ψωριάρει χώρια. Μάλιστα. Και η μεταγραφή χώρια, εγώ θα πω. Και το θέμα εδώ πέρα είναι ποιος θα πάρει και μαζί της, γιατί θα πάρει κάποια άτομα από την ομάδα που δεν είπε, αλλά που ήταν δική της. Και ευχαρίστησε. Μένουμε εδώ, πάμε γρήγορα να δώσουμε γρήγορα στους φίλους ηλιθιατές τα τελευταία κομμάτια από το φορητό. Κλιματιστικό ιονιστή. Πάμε λοιπόν. 2-18-2-18, 94-0-0, μόνο με 29-90, κλιματιστικό ιονιστής, για να πούμε τέλος στη ζέστη και όχι μόνο να πούμε τέλος στη ζέστη, αλλά να αναπνέουμε και ένα καθαρό αέρα. Γιατί το κλιματιστικό ιονιστής καθαρίζει και την ατμόσφαιρα. Παίρνει το βρώμικο και ζεστό αέρα και τον βγάζει στην ατμόσφαιρα δροσερό, αλλά και καθαρό. Θα το έχουμε παντού μαζί μας, μεταφέρεται εύκολα, είναι το δικό μας προσωπικό κλιματιστικό. Είτε στο μπάνιο την ώρα που κάνουμε το μακιγιάζ μας, είτε στην κουζίνα όταν μαγειρεύουμε, είτε στη βεράντα, είτε στο εξοχικό, είτε όταν κάνουμε τη γυμναστική μας, πάντα θα το έχουμε μαζί μας. 2-18-2-18-94-00, νούμερο ένα κλιματιστικό ιονιστής για εσάς για να πείτε τέλος στη ζέστη, μόνο με 29,90 τελική τιμή και δώρο έκπληξη και δωρεάν τέξη αποστολής. Ενώ μην ξεχνάμε και το εργαλείο πιασίματος για να πιάνετε τα πάντα χωρίς να σκύβετε, χωρίς να χρειάζεται να ανεβαίνετε πάνω σε σκαλιά, σε σκάλες και σε τραπεζάκια και σε σκαμπό για να πιάσετε κάτι που βρίσκεται σε ύψος τοποθετημένο. Εδώ λοιπόν κάνετε τη δουλειά σας. Μαζεύετε τα πάντα χωρίς να λερώνετε τα χέρια σας, χωρίς να σκύβετε, χωρίς να κουράζεστε. Εργαλείο πιασίματος. Αυτό λέμε. Στο 218-218-94-00 μόνο με 25 ευρώ. Τελευταία κομμάτια τώρα για εσάς. Κάντε το τηλέφωνο, αποκτήστε το. Δεν ξανάγινε τέτοια προσφορά. Πάμε τώρα. Δεν είδαμε πώς έκλεισε την εκπομπή της η καινούριο. Εκεί δεν την έκλεισε. Ναι. Που χαιρέτησε. Ναι. Αλλά εκεί παίζανε άλλα πράγματα. Εκεί δεν ασχοληθήκανε με καμιά μεταγραφή. Με τι ασχοληθήκανε. Αυτοί ασχοληθήκανε με το αν έχει γίνει επανεσύνδεση με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη. Της Κατερίνας καινούριο. Ναι. Με τα ερωτικά. Ναι. Αυτοί έτσι κλείσανε. Μάλιστα. Και εκεί τη πότα την έδειξε Νίκος Κοκλώνης. Ναι, βέβαια. Παραγωγός της. Ναι. Έλα το ένα χειροκρότημα που έχει ανεχτεί τόσο αυτή τη χρονιά από εμάς. Ας δώσω ένα φυλάκι, θα φύγω. Το ξέρω. Απλά θέλω να πω κάτι. Να το πω ειλικρινά. Θέλω να σου πω και από όλη την ομάδα. Δεν πειράζει, θα σε έκανα χάλια. Δεν πειράζει. Δεν έχω βαφτεί για να δείτε, δεν έχω ούτε φίλτρα, τίποτα. Με σαμποτάρει ο Καπετανίδης και ο Σταματόπουλος και με βγάζουν πιο άσχημα. Βάζει φωτογραφία στο Instagram και του λέω: μην τη βάλει σε του Άρη, τη φέρνει να τη φτιάξω. Και μου λέει: εδώ με έκανε έναν άλλον. Αυτό ο άλλο μου αρέσει. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα που ξέρω γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγει. Να πω αρχικά από όλη την ομάδα και από μένα προσωπικά ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη τη στήριξη τη φετινή σεζόν. Και όχι μόνο τη στήριξη την υλική και την παραγωγική που μπορεί να είχαμε όλοι σε ό,τι χρειαστούμε, αλλά κυρίως την ηθική στήριξη. Μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Και για μένα, ειδικά που είχα να διαχειριστώ και πολύ δύσκολα πράγματα και το άγχος μεταγραφής. Με την Κατ Κέν. Και χωρισμούς και προσωπικά. Σε ευχαριστώ που ήσουν δίπλα μου
και με αυστηρότητα, αλλά και με αγάπη σε όλα. Και συγγνώμη αν πολλές φορές σε τρέλανα. Να πω κάτι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς και εσένα, Κατερίνα μου, γιατί φύγαμε από κάπου, ναι. Περάσαμε δύσκολα, ήρθαμε εδώ που είναι τέλεια. Δεν περίμενα ότι θα ήταν ένα τόσο ωραίο περιβάλλον. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εντάξει, έχω πει πολλές φορές ευχαριστώ στο πρόγραμμα, στο κανάλι, σε όλους, αλλά θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ξεκινήσατε να κάνετε μια ψυχαγωγική εκπομπή και η ψυχαγωγική εκπομπή έγινε κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο και το υπηρετήσατε καλά. Προσπαθήσατε, δώσατε το καλύτερο σας σε αυτό, δουλεύατε 24/24. Είναι ο παραγωγός που θα τον πάρεις 2 το πρωί, που αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου, θα το σηκώσει και θα πει «Έλα καλέ, τι έγινε». Δεν ξέρω, αν δεν ήσουν εσείς στη ζωή μου, δεν θα είχα φτάσει εδώ. Και το χρωστάω σε πολύ αυτό. Πες μου κάτι, τώρα να βγάλουμε και μια είδηση. Ναι. Έχουμε επανασύνδεση. Να το πούμε. Να ξέρουμε τι κάνουμε. Το καλοκαίρι θα το περάσουμε 3, 4 ή 2. Μην το περάσουμε 2 μας πάλι. Θα δείξει. Από συμπεριφορές εξαρτηθεί. Ευχαριστώ, Αντρέα μου. Θέλω. Φερίτερε, πόσες γύρισε το μάτι και λέει από συμπεριφορές εξαρτηθεί. Κάτι ξέρει. Μου θύμισε τη Λούρο λίγο. Εγώ θα την πληρώσω πάλι. Να το, εγώ θα την πληρώσω. Φοβερή Κατερίνα καινούριο. Εκεί που ήταν. Ναι, λίγο. Σε φάσει ένα ώρα και τα λοιπά. Μπομ, με το παγούρι αυτό. Αρπάχτηκε λίγο, αρχίζει. Πάμε γρήγορα τώρα, άμα να δώσουμε Gold Reaction Collagen, πάμε να δώσουμε το αγαπημένο σας κολαγόνο για σήμερα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, ένα κολαγόνο, μα τι κολαγόνο, κολαγόνο και υαλουρονικό μαζί. Κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε έτσι πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα, ειδικά όταν είναι ωφέλιμα για μας και τον οργανισμό μας, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να τα εμπεδώσουμε για τα καλά. Το κολαγόνο το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο κολαγόνο και υαλουρονικό, εννοείται ότι είναι μία φόρμουλα εξαιρετική για εμάς, για την υγεία μας και πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό έχει μέσα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μας ανεβάζει το νοσοποιητικό. Να σας πω για το μαγνήσιο, να σας πω για το MSM, να σας πω για το συνένζυμο Q10. Όλα αυτά τα οποία μπορούν και βοηθούν πάρα πολύ τον οργανισμό. Θέλω να σας πω ότι το κάθε ένα μπουκάλι κολαγόνο είναι 500 ml. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι πίνοντας καθημερινά τα 20 ml που είναι το καπάκι της συσκευασίας, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ένα το μπουκάλι έναν ολόκληρο μήνα. Που σημαίνει ότι έχετε 2 ολόκληρους μήνες υγείας με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum. Όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη ροδάκινο. Θα μου πείτε, μα καλά, έχει και γεύση ροδάκινο, έχει και ωραία γεύση, πάει να πει ότι ενδεχομένως έχει και πάρα πολύ ζάχαρη? Όχι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Καλά ακούσατε, είναι χωρίς ζάχαρη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευγευστό και πάρα πολύ ευχάριστο στο να το πίνουμε. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. 2-11-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.